Γεια σας παιδιά, Σολίς εδώ και αυτό είναι ένα βίντεο για το Punch Club, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που έχει βγει σχετικά πρόσφατα. Και ουσιαστικά σε αυτό το παιχνίδι έχουμε ένα παλαιστή, μόνο που δεν κάνουμε εμείς τις μάχες για αυτόν, είμαστε εμείς μανατζάρουμε τον παλαιστή, δηλαδή του λέμε τέλος πάντων πώς θα περάσει την ημέρα του και ανάλογα με αυτά που κάνουμε επηρεάζουμε κάπως έτσι τις μάχες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πολλά από αυτά που λέω, ουσιαστικά είναι παιχνίδι management. Πώς είναι το Game Dev Tycoon, ας πούμε, μόνο που εδώ αντί να φτιάχνουμε παιχνίδια, δημιουργούμε τον επόμενο, ξέρω εγώ, Rocky Balboa. Λοιπόν, εντωμεταξύ τα options υπάρχει αυτό εδώ, είναι κάπως έτσι. Και υπάρχει αυτό το retro effect, το οποίο. Δεν ξέρω, το έχω βάλει on, μου φαίνεται πιο όμορφο. Τέλος πάντων, λοιπόν, το παιχνίδι έχω παίξει μια φορά με το Youngos, αυτός ήταν ο παλαιστής μου. Και το έχω τερματίσει μια φορά. Λοιπόν, πάμε από εδώ να αρχίσουμε, να σας δείξω λίγο το παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε όνομα, λοιπόν. Ακούστε, παιδιά, τι έχει γίνει. Ο Πασχάλης σταμάτησε το game development και αποφάσισε να αρχίσει το box. Βασικά, όχι απαραίτητα το box, γιατί έχει και κλωτσιές στο παιχνίδι, οπότε. Την πάλι, ρε παιδί μου. Kickbox, box, όλα αυτά. Ο Πασχάλης είναι ταλαντούχος γενικότερα. Οπότε, δεν θα τον πούμε απλά Πασχάλη, θα τον πούμε. Δεν γράφει, οκ, okay, γράφει. Πασχαλώα. Από το Rocky Balboa, καταλάβατε. Απλά δεν χωράει όλο. Έχει συγκεκριμένα. Οπότε θα τον πούμε Πασχαλώα. Οκ. Okay. Loading. Και κάπως έτσι αρχίζουμε. Έχει ιστορία γενικά το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο φλου, ξέρω εγώ. Επίσης, ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε, επηρεάζουμε και την ιστορία, όχι σε όλα τα σημεία. Τέλος πάντων, ας δούμε το αρχικό εδώ πέρα τέτοιο. Ένας από αυτούς τους δύο, ένα από αυτά τα δύο τα παιδάκια είναι ο Πασχαλώα. Ωραία. Και ο άλλος είναι ο αδερφός του και ο άλλος που κάνει εκεί πέρα τα πράγματα είναι ο μπαμπάς τους. Ώσπου μια μέρα άρχισε να βρέχει. Ξέρω ότι δεν θα μου ακούσει εμένα. Ο θάνατος είναι ο μόνος τρόπος, κάτι τέτοιο είπε. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω, ήταν πολύ γρήγορο. Μην κλαις, γιέ μου. Πρέπει να είσαι δυνατός. Πιο δυνατός από μένα. Υποσχέσουμε ότι θα προπονηθείς σκληρά. Και όταν έρθει η ώρα πρέπει να είσαι έτοιμος. Και τώρα εμείς είμαστε αυτός εδώ πέρα που κλαίει. Οπότε, παιδί μου, είσαι μόνος μου όπως εγώ. Ο πατέρας με βοήθησε όταν είχα πρόβλημα. Οπότε είναι η σειρά μου να του ξεπληρώσω τέλος πάντων τη χάρη. Και μας δίνει το χέρι. Και είμαστε εδώ. Μένουμε εδώ πέρα πλέον. Έχουμε μεγαλώσει. Η ζωή μας είναι φανταστική. Κοιμόμαστε σε ένα καναπέ βρώμικο και χτυπάει τηλέφωνο. Ποιος διάολο είναι. Ναι. Ακόμα κοιμάσαι. Σήκωσε τον κόλο σου από τον καναπέ και πήγαινε δουλειά. Και τώρα έχουμε την επιλογή. Λοιπόν, γενικά το παιχνίδι πολλές φορές έχει διάφορα RPG στοιχεία μέσα και μας αφήνει να παίρνουμε επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές, όποια επιλογή και να πάρουμε, δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές η επιλογή μας επηρεάζει τη ροή του παιχνιδιού. Προσέξτε, εμείς είμαστε boxer τώρα. Μας λέει, σήκωσε τον κόλο σου, ξέρω εγώ, από τον καναπέ και πήγε να δουλέψεις. Εμείς έχουμε ως όνειρο όμως να μποξάρουμε. Οπότε δεν μ' αρέσει η ιδέα σου. Οπότε μας λέει, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, απλά πήγαινε να βρεις μια δουλειά. Δεν σκέφτομαι για δουλειές. Πρέπει να προπονηθώ και να φάω πρωινό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε. Αυτά είναι τα στατιστικά μας. Εδώ είναι η υγεία μας. Το πόσο πεινάμε, όσο πιο κάτω είναι, τόσο περισσότερο πεινάμε. Το πόσο τέλος πάντων το κέφι μας, ρε παιδί μου. Γιατί δεν μου ήρθε η λέξη κέφι και δεν μου ήρθε η λέξη διάθεση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτή είναι η διάθεση. 100% είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι. Και εδώ είναι η ενέργεια που έχουμε. Όταν κάνουμε πράγματα, χαλάμε ενέργεια. Λοιπόν. Έχει και ωραία μουσικούλα. Πάμε εδώ πέρα πίσω. Εδώ πέρα είναι το γκαράζ. Πρέπει να κάνω μερικά push-ups, σκεφτόμαστε. Εν τω μεταξύ, εδώ έχει διάφορα reference. Το μόνο reference που πιάνω είναι αυτό εδώ πέρα που λέει Stony. Και είναι ο τύπος με τη γροθιά έτσι. Είναι ουσιαστικά πόστερ από το Rocky αυτό. Κανονικά εδώ είναι ο Rocky και καλά Rocky ο Βραχώδης, Stone ο Πετρώδης. Reference. Έχει πολλά reference μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα χαλί. Δεν είμαστε σκληροί, κάνουμε πάνω σε χαλί push-ups. Ξέρετε, τα χέρια μας πονάνε. Το γκαράζ δείτε πως είναι κάτω. Και δίνουμε πόνο στα push-ups και παίρνουμε πόντους εδώ πέρα. Αυτά είναι τα στατιστικά που μετράνε. Κάναμε 3 push-ups, ξέρω εγώ και λέει πεινάω. Μπορούσαμε πρώτα να είχαμε φάει, αλλά τέλος πάντων. Το παιχνίδι δεν μας αφήνει στην αρχή. Πρέπει να υπάρχει λίγο φαγητό στο ψυγείο. Λοιπόν, το ένα είναι η δύναμη, το άλλο είναι το agility και αυτό το πέρα είναι το stamina. Τι γίνεται, όσο περισσότερο strength, τόσο περισσότερο damage κάνουμε. Όσο περισσότερο agility, τόσο πιο πολύ επιτυχής θα είναι τα χτυπήματά μας, γιατί υπάρχει πιθανότητα να στοχίσουμε. Και τόσο πιο γρήγοροι είμαστε στο να αποφεύγουμε τα χτυπήματα του αντιπάλου. Και με το stamina,
τόσο λιγότερο damage τρώμε από τις μπουνιές του αντιπάλου και τόσο περισσότερο αντέχουμε, τέλος πάντων, μες στο ring. Ανοίγουμε το ψυγείο. Τι έχει το ψυγείο? Έχει σόδα. Sweet and tasty, but not healthy. Frozen pizza. Like normal pizza, but frozen. Παγωμένη πίτσα. Μη. Δεν πειράζει, θα φάμε. Φάε. Οκ, τώρα είμαι έτοιμος να βρω μια δουλειά. Ας κοιτάξουμε την εφημερίδα. Όχι καλύτερη δουλειά, αλλά ας το κάνουμε. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ είναι ο χάρτης της πόλης. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει μια οικοδομή. Και έχουμε την επιλογή να πάμε με λεωφορείο. Που χαλάμε 6 δολάρια. Πολλά λεφτά, αν φαντάσεις ότι έχουμε 45 δολάρια. Δηλαδή 6 δολάρια το εισιτήριο, ρε φίλε. Πού ζούμε, τι εποχές είναι αυτές. Ή να πάμε με τα πόδια, το οποίο θα μας κοστίσει 3 ώρες. Όταν τελειώνει η μέρα, μας πέφτουν τα στατιστικά. Αυτά εδώ πέρα. Strength, agility και stamina. Παρ' όλα αυτά 6 δολάρια είναι πάρα πολλά. Οπότε buy food. I need your clothes. Μας σταματάνε αυτοί οι τύποι. Πολλές φορές όταν πηγαίνετε κάπου, σας σταματάνε κλέφτες. Λοιπόν, έχουμε την επιλογή τώρα να πούμε try to catch me. Και αρχίζουμε και τρέχουμε. No way, start fight. Start fight είναι δύο βέβαια. Ή μπορεί να πούμε, ναι βέβαια, θες τα παπούτσια μου, πάρε τα παπούτσια μου. Παρ' όλα αυτά να πούμε no way, start fight. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να διαλέξουμε εδώ πέρα, θα παλέψουμε έτσι κι αλλιώς. Έρχεται αυτός εδώ ο συνδετήρας, ο οποίος φαίνεται κουρασμένος. Ή κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά μας λέει: Now you have to choose skills that your character will be using during the final round. Fill all empty slots. Skills are divided into different tabs. Λοιπόν, έτσι κάπως είναι οι μάχες. Εμείς είμαστε στο Πασχαλό, έχουμε ένα strength, ένα agility, ένα stamina. Ο Big Bo, ο οποίος έχει καιρό παλό, έχει 8 strength, 5 agility, 3 stamina. Μαντέψτε ποιος θα νικήσει. Λοιπόν, γενικά αυτά τα skills εδώ στην αρχή υπάρχει πιθανότητα να σας βγάλει άλλα εσάς. Ωραία. Εμένα μου βγάλει αυτά, δηλαδή έχουμε kick και dodge, ναι και dodge. Διαλέγουμε αυτά. Προφανώς πιο μετά παίρνουμε κι άλλα και ανάλογα το στυλ που έχουμε βάζουμε συγκεκριμένα skills. Πατάμε fight. Είμαστε απλά ένας τύπος ο οποίος τώρα αρχίζει την καριέρα εδώ ως παλαιστής και παίζουμε τον Big Bo. Παρ' όλα αυτά τον δέρνουμε, 5 damage. Και μας έριξε μία, και μας έριξε 31 αυτός. Οκ. Έριξε ξύλο στον Big Bo. Δεν ξέρω καν πως τον πετυχαίνουμε τον Big Bo, η αλήθεια είναι με τόσα agility που έχει, αλλά... Άλλη μία με το ρο παλαιόμαστε. Boom. Και κάπως έτσι χάσαμε. Ο Big Bo είναι πολύ δυνατός για εμάς. Προς το παρόν. Θα γίνουμε πιο δυνατοί και θα δείρουμε τον Big Bo. Και θα του πάρουμε πίσω τα παπούτσια μας. I should train harder. First fight. Come on, you just finished your first fight, now you feel strange. Okay. I saw you fight. That was pretty impressive. Έρχεται και μας λέει ο Mickey. Ο οποίος θα μας πει μετά ότι τον λένε Mickey. Λοιπόν, τι του λέμε. I've always had a great right hook. Boom. They used to call me legs at high school. I might look a bit skinny, but I'm quick. Κοιτάξτε, επειδή το λέμε Πασχαλό και Ρόκι, ο Ρόκι, ρε παιδί μου, ήτανε στις μάχες, έτρωγε συνήθως ξύλο και μετά έριχνε μια μπουνιά και τον έβγαζε λοκάο τον άλλον. Οπότε, I've always had a pretty great right hook. Yeah, you have really strong arms. New perk. Strong arms. You always have your mother carry the groceries home, so your arms are really strong. Βλέπετε, παιδιά. Βοήθαγε τη μαμά του να πηγαίνει να φέρει ένα πράγμα στο σούπερ μάρκετ, οπότε ναι, ήταν δυνατός γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, μας λέει ο τύπος, φρεσκαρίσου ρε παιδί μου, φτιάξου και έλα στο γραφείο μου. Meet Mick. Εν τω μεταξύ νομίζω ο Mickey, η Mikey, ήταν ο πρώτος προπονητής του Rocky. Και επίσης μας λέει, θα ήταν καλή φάση να μπορούσε να επισκεφτείς τον Απού στο μαγαζί του. Και να του πεις ότι δεν έχω το meat delivery. Θέλω το κρέας μου από τον Απού. Ωραία. Οπότε έχουμε δύο goals. Πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε και στον Απού. Πάμε αρχικά στον Απού. Που είναι πιο κοντά. Ο Απού. Γεια σου Απού. Που είναι το φαγητό του Μίκη. Του Μίκ βασικά. Ναι, οκ. Okay. Θα το φροντίσω. Τέλεια. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Με τα πόδια. Συναντήσαμε τον Μίκ. He knows a lot about fighting, you feel like a connection between the two of you. Μάλιστα, έχουμε μία σύνδεση με τον Mick. Εν τω μεταξύ, βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι το γραφείο του. Καταρχάς έχει το Raiden εδώ πέρα. Το Zap Zero. Τον Indiana Jones, ένα χελονονιτζάκι. Και αυτός πρέπει να είναι πάλι από το Mortal Kombat. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως έχει άπειρα πράγματα εδώ πέρα. Πάμε να μιλήσουμε στο Mick. Γεια σου, Mick. I told you before that you have potential. I can make you a champion, μας λέει ο Mick. It's a long road and you have to take the first step yourself.
There is an amateur fight league in my friend's gym. If you can prove your worth, I will train you. Go to Silver's gym. You can work out there if you are tired. If you are tired of doing it home. Λοιπόν, οπότε μας ανοίγει. Πρέπει να συναντήσουμε τον Silver και να του πούμε ότι θέλουμε να πάμε στο γυμναστήριό του. Αν τέλος πάντων δεν έχεις λεφτά, έλα σε μένα και θα σε ταΐσω. Και κάνουμε flex τους μυς μας. Πάμε εδώ πέρα στο γυμναστήριο. Εννοείται με τα πόδια, δεν χαλάμε λεφτά. Σε λεωφορεία, λοιπόν. Γεια σου. Ο Μίκη είπε ότι μπορείς να με κάνεις. Να... Τι είπε. Δεν την πρόλαβα να διαβάσω. Τέλος πάντων. Είμαι ο Silver. Γνωρίσαμε και το Silver. Είναι λίγο σπαστικός τύπος ο Silver. Τέλος πάντων. Δεν του δίνουν πολύ σημασία. Ο Μίκη νομίζω σου είπε σχετικά με το Rookie League. Άμα θες μπορείς να συμμετάσχεις. Λοιπόν, και τώρα έχουμε νέο goal να πάρουμε την πέμπτη θέση στο Rookie League. Που είναι για ρούκιδες σαν και εμάς που δεν έχουν ιδιαίτερα skills. Φαίνεται σαν να ξέρεις να βαλεύεις. Θες να κάνεις σπαρ μαζί μου. Το σπαρ είναι και καλά προπόνηση, ρε παιδί μου, box. Μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Παρ' όλα αυτά δεν έχει νόημα ακόμα. Είμαστε ακόμα αρκετά χλεχλέδες. Με ένα σε όλα. Όχι, δεν θέλω να βαλέψεις τώρα. Μας λέει ότι είμαστε και σε κακή, τέλος πάντων, τέτοια. Δεν... Το είδε βασικά ότι έχουμε ένα σε όλα και λέει δεν είσαι καλή φόρμα. Μπορείς να προπονηθείς στο γυμναστήριό μου, αλλά όχι δωρεάν. Αλλά αφού ξέρεις το Μίκ, θα σου κάνω καλύτερη τιμή. Λοιπόν, και νέο γκολ είναι να φτάσουμε level 5 σε ένα από αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, και έρχεται πάλι ο συνδετήρας ο κουρασμένος. You have the possibility to sign up for a league fight. It is indicated by yellow. Πώς λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι. Sign on the league button. Θαυμαστικό τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε εδώ και να κάνουμε sign up. Παρ' όλα αυτά δεν θα κάνουμε ακόμα sign up, γιατί όπως είπα είμαστε λίγο χλεχλέδες. Οπότε, αρχικά θα πάμε στο μαγαζί του Απού. Με τα πόδια. Γεια σου Απού, τι κάνεις, πώς είσαι. Λοιπόν, 20 δολάρια κάνει το κρέας. Παρ' όλα αυτά το κρέας μας γεμίζει 40 food. Μας κάνει ένα χαρούμενους και 10 health. Ας πάρουμε κρέας. Και δεν θα πάρουμε τίποτα άλλο γιατί μετά δεν θα έχουμε λεφτά να πάμε στο γυμναστήριο. Όπως βλέπετε ακόμα δεν έχουμε πολλά λεφτά. Είμαστε λίγο φτωχοί. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα φάμε το κρεατάκι μας. Και θα φάμε και μια πίτσα. Να μας γεμίσει εδώ πέρα η ενέργεια. Βασικά όχι ενέργεια, το φαγητό. Και τώρα θα πάμε στο γυμναστήριο. Με τα πόδια. Πάμε στο γυμναστήριο. Και αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα στο γυμναστήριο. 10 δολάρια για να μπούμε στο γυμναστήριο. Δεν έχει ούτε καν, ξέρω, να πληρώσουμε το χρόνο και να μας δώσει ένα πάσο. Λοιπόν, όπως είπα, θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Τι θα μας δώσει strength, αυτή εδώ η idea. Πήγαινε εδώ σε πόνο. Και κάπως έτσι κάνουμε διάφορες ασκήσεις εδώ πέρα. Το κάθε τέλος πάντων όργανο σου ανεβάζει διαφορετικά στατιστικά. Και μετά από κάποια φάση το βαριέται. Βλέπετε, όσο κάνουμε το μεταξύ γυμναστική, παίρνουμε ναι μεν πόντους, αλλά χάνουμε από εδώ food και energy. Αρχίζει και ταυτίνει σιγά σιγά. Και βλέπετε τώρα δεν μας δίνει πολλούς πόντους, μας δίνει μισό. Λοιπόν, πάμε και εδώ πέρα. Δώσε λίγο πόνο και εδώ πέρα. Γενικά, νομίζω ότι το πιο εύκολο build για να κάνεις το παιχνίδι είναι το agility. Γιατί αν το ανεβάζεις πάρα πολύ, πετυχαίνεις πάντα και δεν σε πετυχαίνουν συχνά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είπαμε, είμαστε Πασχαλώα. Είναι tribute για το Rocky Balboa αυτό, οπότε θα πάμε με strength. Έχουμε ήδη 3 πόντους. Βαρέθηκε, δεν μπορεί άλλο. Πάμε να παίξουμε και λίγο εδώ μπαλίτσα. Πάει η πρώτη μέρα. Και κάπως έτσι πέρασαμε την πρώτη μέρα. Όταν κάνουμε κάτι, περνάει πάνω δεξιά εδώ πέρα ο χρόνος. Και βλέπετε, χάνουμε κάθε μέρα από κάτι. Και αυτά είναι που πήραμε. Λοιπόν, θα προπονηθούμε μέχρι το πρώτο να μπορούμε να κάνουμε sign up στο πρώτο fight. Δώσε πόνο στο σάκο. Δώσε πόνο στο σάκο, Πασχαλώα. Επίσης έχουμε 5 δολάρια, κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά δίνουμε πόνο στο σάκο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Δώσε πόνο και εδώ πέρα. Βλέπετε, κάθε όργανο τέλος πάντων μας δίνει διαφορετικά. Αυτό εδώ πέρα μας τα αυξάνει όλα. Αυτό εδώ πέρα μας αυξάνει μόνο strength και stamina. Θα μου πείτε γιατί ρε Γιάννη δεν βάζει σε όλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο καλό να βάζει σε όλα. Πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα περισσότερο, αλλά μην τα αφήσει τελείως τα άλλα χαμηλά. Ωραία, φτάνει, βαρέθηκες. Εντάξει, το κατάλαβα. Πάμε και δώσε λίγο πόνο. Και μετά πρέπει να φάω κάτι, αλλά δεν έχω λεφτά. Οπότε πρέπει να δουλέψω. Α, επίσης δεν έχω λεφτά, οπότε θα πάω στον Μικ. Να του πω, Μικ, πεινάω. Δώσε μου κάτι να φάω. Και θα μου δώσει κάτι αυτός. Είναι καλό παιδί. Λοιπόν, δίνουμε άλλο λίγο πόνο μέχρι να μην έχουμε καθόλου food. Μέχρι να πεθάνει τη πείνα. Okay, φτάνει. Πάμε να παίξεις και εδώ πέρα. Αυτό δεν θυμάμαι τι μου δίνει. Πείνασε. Λοιπόν,
Θα πάμε μετά στο γραφείο του. Έχουμε μόνο 5 δολάρια, οπότε δεν μπορούμε να αγοράσουμε φαγητό, οπότε... Μας έδωσε φαγητό. Σχετικά οκ. Λοιπόν, και γυρίσουμε σπίτι μετά από μία μέρα στο γυμναστήριο. Κουραστική μέρα. Και τι μπορούμε να φάμε. Έχουμε μία σόδα, αυτό θα είναι το βραδινό μας. Ή ό,τι είναι. Και θα πάμε να ξαπλώσουμε στον καναπέ. Και όσο περισσότερη ώρα βλέπετε ξαπλώνουμε. Λοιπόν, αύριο θα μπούμε στο Rookie League. Όση ώρα ξαπλώνουμε, μας πέφτει εδώ πέρα το φαγητό, αλλά μας ανεβαίνει το energy. Και το mood μας ανεβαίνει και η υγεία. Αλλά τώρα θα ξυπνήσουμε από την πείνα. Ξύπνα. Επίσης έχουμε 5 δολάρια, όπως είπα. Ξαναπάμε στο Mick για φαγητό. Λες να μας ξαναδώσει, ρε φίλε, να είναι τόσο ψυχάρα ο Mick. Mick, πεινάω, ρε φίλε, δώσε μου να φάω. Μπράβο, ρε Mick. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε στην αρχή μπορούμε να πηγαίνουμε στο Mick για φαγητό, η αλήθεια είναι. Και ήρθε η ώρα να δουλέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύουμε, μας πέφτει ενέργεια, φαγητό και το mood. Δεν γουστάρει να δουλεύει ο τύπος. Ο τύπος γουστάρει, είναι φτιαγμένος για box. Αλλά παίρνουμε λεφτάκια και τουλάχιστον με αυτή εδώ πέρα τη δουλειά μας ανεβαίνει το strength και το stamina. Βλέπετε, σήμερα επειδή δουλέψαμε, χάσαμε περισσότερα από ό,τι πήραμε. Χάσαμε περισσότερο strength και stamina παρόλο που δεν κάναμε τίποτα τέλος πάντων από γυμναστική. Οπότε, sign up εδώ πέρα. Θα παλέψουμε σε 2 μέρες. Γεια σου απού. Α, δεν πήρα τα λεφτά, really. Ω Θεέ μου, αυτό πήγε τζάμπα τελείως. Το σταμάτησα πριν πάρω τα λεφτά. Α, όχι, τα πήρα. Τι φάση. Οκ, κάνω βόλτα στην πόλη χωρίς λόγο. Γεια σου απού. Δώσε μου μπριζολίτσες που μου αρέσουν και θέλω και τίποτα άλλο. Για να πάω και λίγο στο γυμναστήριο. Λοιπόν, όχι Fight League. Πάμε εδώ πέρα, γυρνάμε σπίτι. Πάμε στο ψυγείο να σκοτώσουμε μια μπριζόλα. Ωραία, επίσης μπορούμε να δούμε τηλεόραση να μας ανέβει λίγο το mood. Όσο πιο καλό mood έχεις, τόσο περισσότερο. Τέλος πάντων, τους περισσότερους πόντους παίρνεις εδώ πέρα όταν προπονείς. Ας κάνουμε λίγα push-ups παρόλα αυτά. Δεν είναι πόνο. Το ανεβαίνει και το mood όταν προπονείται καμιά φορά. Γιατί γουστάρει. Γουστάρει την προπόνηση. Λοιπόν, ωραία. Μπορούμε να πεταχτούμε στο γυμναστήριο. Ας πεταχτούμε. Αν και θα μπορούσα να είχα λίγο περισσότερο mood, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο γυμναστήριο. Χαλάσουμε εκεί τα λεφτά μας. Καλησπέρα. Λοιπόν. Hey friend, can you help me? Ας σε βοηθήσω. Τι βοήθεια θες? Let's do it! Τι, πρέπει να είμαι από πάνω του και τι να κάνω. Να τον κοιτάω να κάνει push-ups. Όχι push-ups. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα. Α, οκ. Okay. Είναι η φάση που ταυτίνει και μετά πρέπει να βάλω εγώ την μπάρα εδώ πέρα. Είμαστε και με τριόφρον. Ξέρεις, κλωτσάω κολαράκια από εδώ και από εκεί. There's a place across the river in a warehouse. Do you know anything about underground ultimate fights? I fight ultimately all the time. If you'd like to earn some money, you should visit this place. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται. Ανακαλύπτουμε κι άλλο ένα μέρος για μάχες, το οποίο είναι πιο underground, δηλαδή... Βλέπετε τι λέει. You just need to know more about it. I think it sounds too dangerous. Λοιπόν, από αυτές τις μάχες υπάρχει πιθανότητα να τραυματιστούμε. Δηλαδή να σπάσουμε πλευρά, πόδια και όλα αυτά. Να το λέει, το λέει. But be careful, you're gonna receive serious injuries during the fights. Και κάνουμε flex πάλι τους μυς μας. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα λίγο. Βασικά πάμε σε αυτό, να πάρουμε και λίγο agility. Ουσιαστικά υπάρχουν αυτές οι άλλες μάχες, οι οποίες μας δίνουν περισσότερα λεφτά όταν παλεύουμε, αλλά είναι και πιο δύσκολες. Και επίσης, αν τραυματισμοί εκεί πέρα, σπάμε πόδια και τέτοια. Οπότε, όταν έχουμε κάτι σπασμένο και κάνουμε training, μετά δεν παίρνουμε τόσο πολλούς πόντους. Λοιπόν, νομίζω είμαστε πάρα πολύ τούμπανοι για την πρώτη μάχη. Η πρώτη μάχη είναι σχετικά εύκολη. Λογικά τον τύπο θα τον σαπίσουμε. Θα πάει και 4 το strength, θα ρίχνουμε κάτι μπουνιές. Οβίδες. Δώσε κι άλλο λίγο πόνο. Δεν έχει σημασία που τελείωσε η μέρα. Εκεί. Έλα, πάμε 4. Λοιπόν, stop. Λοιπόν, θα πάμε να δουλέψουμε και λίγο. Φτάνει με το γυμναστήριο. Αυτό εδώ πέρα που να μας βγαίνει το warehouse που μας είπε να πάμε. Δεν θα πάμε ακόμα. Πρώτα θα παλέψουμε στο league. Πάμε. Ελπίζω να φτάσει το φαγητό και η ενέργειά μας. Για να πάρουμε τα 50 δολαριάκια. Για να έχουμε λεφτάκια. Ωραία. Stop. Δεν θέλω να δουλέψει άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στον Απού. Απού μάντεψε γιατί ήρθα. Α! Κάποιος κλέβει τον Απού. This is all the money I have. Do I look like a fool? Give me the rest. Hey, what are you staring at?
Και τώρα μπορούμε να απαντήσουμε. Απλά αναρωτιόμουν πώς θα ακούγεσαι χωρίς το μπροστινό σου δόντι. Εγώ απλά ήθελα λίγη σόδα. Αλλά υποθέτω μπορώ να γυρίσω να ξαναρθω αργότερα. Τίποτα. Αν θέλεις να πάρεις κάτι, ξέρω εγώ, πάρτο. Όχι, θα το απαντήσουμε. Αναρωτιόμουν πώς ακούγεσαι χωρίς το μπροστινό σου δόντι. Κάποιος κλέβει τον απού, τον δικό μας απού. Ο τύπος έχει πολύ agility, δεν έχει strength. Οι μπουνιές του είναι. Ξέρω εγώ. Λες και μας χτυπάει πούπουλο. Και έχουμε το ίδιο στάμινα, λοιπόν. Δεν έχουμε άλλα skills εδώ πέρα να βάλουμε. Παρ' όλα αυτά πιστεύω μπορούμε να το σαπίσουμε. Μπούμ. Ρίξε ξύλο. Προς παρόν, εμείς ρίχνουμε μόνο ξύλο. Και αποφεύγουμε. Ω, έφαγα μια μπουνιά. Αλλά βλέπετε, κάνει ένα και τρία ντάμας. Και εμείς ένα κάναμε για κάποιο λόγο. Τρία. Εφτά. Δέκα. Μπαμ. Κόμπο. Τρία. Έξι. Οκ. Okay. Δεύτερος γύρος. Ω. Ο απού εντωμεταξύ απλά κάθεται έτσι. Και κοιτάω αριστερά και δεξιά. Δεν τον νοιάζει. Α, κάποιοι παλεύουν μέσα στο μαγαζί μου. Oh well. Αυτό το μεταξύ εδώ πέρα. Η φάση τι είναι. Είναι δύο παππούδες οι οποίοι. Δεν ξέρω. Ο ένας είναι παππούς, ο άλλος δεν ξέρω τι είναι. Και απλά τη βρίσκουνε. Λοιπόν, δεν έχουμε φάει πολύ ξύλο. Μας έχει κάνει 8 damage. Το έχουμε κάνει 55 εμείς. Εν τω μεταξύ έτυχε να θέλω να τον κάνω boxer. Και πρώτο skill μου είχε kick, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λογικά, ή σε αυτό το κύριο στον επόμενο θα τον αποτελειώσουμε τον τύπο. Αν και βλέπετε τώρα, δεν έχουμε energy, ο άλλος έχει full energy. Αυτό δεν είναι καλό. Λοιπόν, επίσης, μπορώ να βάλω τον dodge και να κάνουμε μόνο κλωτσιές, αλλά να μην κάνουμε καθόλου dodge, όχι. Το ότι δεν έχουμε energy δεν είναι καλό, γιατί χωρίς energy, βλέπετε κάθε φορά που βαράει, κάνει ένα από αυτά τα δύο, πέφτει το energy μας. Χωρίς energy δεν βαράμε. Και μετά πρέπει να κάτσει λίγο, και όταν κάθεται τη στρώμε. Και βλέπετε, μας πέταξε κάτω επειδή δεν είχαμε energy. Έλα, ρίξτε μια κλωτσιά καλή. Θα με πετάξει ξανά κάτω. Αφού είχα τόσο στάμινα. Μια κλωτσιά έχει ένα HP. Ένα κλωτσίδι θέλουμε να του ρίξεις. Πασχαλώα. Μπούμ. Τέλεια. Ο απού τώρα το καλό που του θέλω για να μην τις φάει και αυτός να μας δώσει δωρεάν μπριζόλες. Βλέπετε, χάσαμε τώρα 8 health. Επειδή φάγαμε μερικές μπουνιές. Αλλά πήραμε 30 mood γιατί δίραμε και είμαστε χαρούμενοι όταν δέρνουμε άτομα. You prevented the crime for the first time. I'm proud of you. Okay. Oh, thank you. You are a mighty warrior. Watching you fight remind me of an old friend. He was a great master. By the way, he needs some assistance in his restaurant, μας λέει ο απού. Meet Casey. Visit the local restaurant and ask Casey about the job. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η δεύτερη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε. Λέμε θα πάμε στο φίλο σου απού. Αρχικά δώσ' μας μπριζολίδια. Λοιπόν, δώσ' μας και δύο πίτσες. Άντε δώσ' μας και μια σόδα ρε φίλε. Μπορούμε να πάρουμε και energy drink, το οποίο βλέπετε. Απλά μας γεμίζει ενέργεια και λίγο food. Αυτό το παίρνουμε αν δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε εδώ για δουλειά. Πότε παλεύουμε? Παλεύουμε αύριο, οπότε πρέπει να κοιμηθούμε. Πάμε σπίτι να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε και να φάμε. Αρχικά θα φάμε. Θα πάμε και θα κοιμηθούμε. Δεν είναι πολύ υγιεινό αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε να κοιμηθούμε. Λογικά θα μας γεμίσει και το mood. Και θα είμαστε πολύ δυνατοί για την αυριανή μάχη. Ωραία, λοιπόν. Σήμερα είναι η μάχη. Ας κοιμηθούμε άλλο λίγο. Α, περιμένουμε λίγο στη μάχη, δεν είναι τίποτα. Απλά δεν πρέπει να αφήσουμε τη μέρα να περάσει τελείως. Ωραία, φτάνει. Αρκετά κοιμήθηκε. Δεν χρειάζεται να είμαστε και full σε. Είμαστε παρόλα αυτά. Λοιπόν, πάρε μια πίτσα. Πιες και μια σόδα έτσι να χωνέψεις. Και μην πας τώρα στη μάχη και μην πας καμιά ανακοπή. Fight. Βλέπετε, η πρώτη μάχη είναι πολύ εύκολη. Παλεύουμε το Song Mo. Λογικά θα τους πάσουμε τα μούτρα. Έχουμε 3 strength, 2 stamina. Αυτός έχει ένα σε όλα. Go. Κάνω έτσι εντωμεταξύ ενώ ρίχνουμε κλωτσιές. Και περισσότερη ζωή έχουμε και όλα. Όσο περισσότερη ζωή έχουμε, τόσο. Βασικά, όσο περισσότερο στάμινα, τόσο περισσότερη ζωή. Μπουνιά. Κλωτσιά. Μπουνιά. Αποφυγή. Αποφυγή. Μπούμ. Εντάξει. Το energy μας πέφτει λίγο πιο γρήγορα από ότι του Song Mo, αλλά πιστεύω θα τον δίνουμε. Go fight. Το σπαστικό είναι ότι μου έχει πέσει το agility στο 1 και δεν τον πετυχαίνω τόσο συχνά. Δώσε πόνο. Δώσε πόνο. Δώσε πόνο, αγόρι μου. Πρέπει να μάθει μια μπουνιά ο τύπος. Δεν γίνεται να το. Ξενερώνω να το βλέπω να κλωτσάει. Ωραία. Έχει μείνει με 31. Εμείς είμαστε με 75, αλλά δεν έχουμε energy, ρε φίλε. Λοιπόν, αν βγάλω αυτό το skill, να μην κάνουμε dodge. Α, δεν γίνεται. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Είμαστε με 11 energy. Κατά πάσα πιθανότητα θα νικήσουμε όμως. Έχω και αν αρχίσει και με πετάει κάτω. Εντάξει, τρώμε μερικές μπουνιές, αλλά έχει ένα strength. Δεν νιώθουμε ιδιαίτερα. Ωραία. Αν τώρα φάμε πολύ damage, θα πέσουμε κάτω. Αυτό είναι γιατί δεν του πέφτει καθόλου το energy.
Πες μου ότι θα χάσουμε την πρώτη μάχη από το Σόγκμο. Δεν πρέπει να τη χάσουμε. Έχει κάνει την αντεπίθεσή του με αυτό το energy, μου τη πάει. Η κλωτσιά πρέπει να χαλάει περισσότερο energy. Λοιπόν, ας μην κάνεις καθόλου dodge, απλά ρίξ του καλές κλωτσιές. 3 damage, ωραία, έχει μείνει με 15. 3 damage, ωραία. Ω, μας πέταξε κάτω. Γεμίσαμε λίγο energy βέβαια. Λοιπόν, έχουμε μείνει με 40, έχει μείνει με 9. Λογικά δεν θα χάσουμε, αλλά το energy είναι που με απασχολεί. Αν με πετάξει ακόμα 2 φορές κάτω, επίσης μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Τελειώνει ο γύρος, θα πάρουμε energy λογικά τώρα και θα τον δίνουμε. 14 energy νομίζω είναι αρκετά για... Άλλη μια κλωτιά. Όχι, την έκανε block. Boom! Πήραμε την πρώτη μας νίκη. Μπράβο, πως χαλό. Και πήραμε. Τρία, δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτά. Θα το δούμε. Λοιπόν, χάσαμε 40 health επειδή φάγαμε αρκετό ξύλο, αλλά το mood 60, φίλε, γιατί δίναμε. You have unlocked enough. Ναι, τα skill points είναι αυτά. To unlock a new skill or perk. It is indicated by a yellow. Γιατί δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Δεν θυμάμαι. Sign on the technology tree button. Οκ, okay, συνδετήρα. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι τα skill μας τώρα. Λοιπόν. Και. Μετά έχει τρία διαφορετικά. Τέλος πάντων. Τρεις διαφορετικούς τύπους μάχης. Το Way of the Turtle είναι να έχουμε πολύ stamina. Way of the Tiger είναι να έχουμε πολύ agility. Way of the Bear που θα πάρουμε εμείς. Είναι να έχουμε πολύ strength. Basic skills παρόλα αυτά. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Για να ξεκλειδώσουμε τα επόμενα. Ωραία, οπότε. Κοιτάμε εδώ πέρα τι είναι το καθένα. Το πρώτο είναι πόσο damage κάνει. Το δεύτερο είναι πόσο πιθανό είναι να πετύχει. Όσο περισσότερο τέλος πάντων, τόσο καλύτερο. Και το τελευταίο είναι πόσο το energy μας χαλάει. Το uppercut πόσο είναι. Νομίζω το uppercut είναι το καλύτερο από όλα. Οπότε θα βαράμε μόνο uppercut, ρε φίλε, γουστάρω. Πήραμε το uppercut. Και μετά μαζέψουμε άλλα 3 skill points. Παίρνουμε και άλλο active skill, οπότε μπορούμε να έχουμε 3. Λοιπόν, πάλι μπορούμε να κάνουμε sign up. Δεν θα κάνουμε ακόμα, γιατί τις φάγαμε σχετικά. Λοιπόν, παρόλα αυτά το βίντεο έχει φτάσει κάπως η ώρα. Είναι αρκετό. Λοιπόν, αυτό είναι το Punch Club. Ουσιαστικά κάπως έτσι είναι το παιχνίδι. Μετά, τέλος πάντων, όσο προχωράς, ανακαλύπτεις και άλλα μέρη και παίρνει μια πλοκή όλη η ιστορία. Έχει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Τα τερμάτισα και μπορώ να πω ότι μου άρεσε αρκετά. Χωρίς να είναι τέλειο παρόλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι αυτό που μου αρέσει στο παιχνίδι είναι η ιδέα. Η ιδέα του να ελέγχεις έτσι τον παλαιστή και να τον προπονείς και όλα αυτά είναι ωραία. Απλά θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερη ποικιλία στα πράγματα που κάνεις. Γιατί μετά από κάποια φάση το παιχνίδι είναι πήγαινε δουλειά, μάζεψε λεφτά, πάρε φαγητό, πήγαινε στο γυμναστήριο, κάνε όσο περισσότερη γυμναστική μπορείς, κοιμήσου, πήγαινε στη δουλειά. Και τέλος πάντων, όλο αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται για πάντα. Μέχρι που τέλος πάντων μετά από κάποια φάση έχεις αρκετά λεφτά, οπότε χρειάζεται να δουλεύεις. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Punch Club. Άμα σας άρεσε το βίντεο μπορεί να κάνετε like. Άμα δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο μπορεί να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Bob, είσαι καλά? Με βλέπεις για καλά? Μπορώ να το κάνω κάτι αυτό? Α, το ψάχνω. Ωραία, αυτά μου αρέσουν να τα βάλουμε όλα. Κατεβάσουμε λίγο το gameplay, θα βάλουμε εκεί. Νομίζω αυτό είναι που θα κάνει διαφορά. Πρέπει το παιχνίδι να πάρει 6. Επίσης, ο τύπος ο άλλος δεν δουλεύει. Ρίξτε το! Ευκαιρία! Τέλεια, κάναμε μια τελική. Μπράβο.